Ένας ασθενής πρόσφατα μου είπε: «Γιατρέ, εδώ και λίγο καιρό έχει αρχίσει και πονάει τρομερά ο ώμος μου. Δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου ούτε πάνω, ούτε κάτω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Χειροτερεύει συνεχώς και φοβάμαι ότι αχρηστεύεται. Σαν να έχει παγώσει. Τι να κάνω?» Είμαι ο Γιώργος Χλωρός, ορθοπαιδικός χειρουργός. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα για το τι είναι και πώς αντιμετωπίζετε ο παγωμένος ώμος. Καλησπέρα σας. Είμαι ο ορθοπαιδικός χειρουργός Γιώργος Χλωρός και σκοπός μου είναι να σας παρέχω χρήσιμη ιατρική γνώση με απλό και κατανοητό τρόπο. Ο ασθενής που αναφέρθηκε παραπάνω πιθανότατα έχει παγωμένο ώμο, που λέγεται επίσης και συμφυτική θυλακίτιδα και είναι αρκετά συχνή πάθηση. Και αν το έχετε βιώσει, σίγουρα θυμάστε πόσο επώδυνο ήταν. Με την πάροδο του χρόνου, οι κινήσεις περιορίζονται και γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Με λίγα λόγια, ο ώμος σταματά να κινείται, δηλαδή παγώνει. Τρία οστά αποτελούν τον ώμο. Το βραχιόνιο, η ομοπλάτη και η κλίδα. Το πάνω μέρος του βραχιονίου σχηματίζει μια μπάλα που αλλιώς ονομάζουμε και κεφαλή του βραχιονίου, η οποία ενώνεται με το κύλο μέρος της ομοπλάτης που ονομάζουμε ομογλήνη, σχηματίζοντας την άρθρωση του ώμου. Η φύση έχει προνοήσει ώστε η άρθρωση να έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος κίνησης, όπως βλέπουμε στο βίντεο. Κοιτάξτε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει το χέρι. Η άρθρωση του ώμου περικλείεται από μια κάψουλα αποτελούμενη από ίνες που ονομάζουμε θύλακο. Ο θύλακος, όπως βλέπουμε στο βίντεο, είναι πολύ χαλαρός για να επιτρέπει αυτό το μεγάλο εύρος κίνησης. Στον παγωμένο ώμο πάσχει ο θύλακος. Συρρυκνώνεται, γίνεται πιο πυκνός, σκληραίνει και αναπτύσσονται παχές λωρίδες ιστού που ονομάζονται συμφύσεις, όπως βλέπουμε στο βίντεο. Εξού και το όνομα συμφυτική θυλακίτιδα. Γίνεται πολύ άκαμπτος με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει τις φυσιολογικές κινήσεις της άρθρωσης. Ο χώρος μέσα στην άρθρωση, όπως και εδώ ο υγρότης, μειώνονται προκαλούντας οξύ έντονο πόνο και σταδιακά περιορισμό των κινήσεων. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι αν δεν έχετε παρακολουθήσει το κανάλι μου άλλη φορά και δεν είστε γιατρός, αλλά σας ενδιαφέρει να μαθαίνετε χρήσιμη ιατρική γνώση σε απλή γλώσσα που να καταλαβαίνετε, θα το εκτιμούσα πολύ αν πατήσετε το κουμπάκι εγγραφή εδώ κάτω. Η εγγραφή είναι δωρεάν και σας επιτρέπει να ενημερώνεστε άμεσα όποτε ποστάρω καινούργια βίντεο. Επίσης, αν έχετε κάποια απορία ή διευκρίνηση, μην διστάσετε να στείλετε email στο YouTube papaki.chloros.pavlaorthopedikos.gr. Η ομάδα μου και εγώ θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε. Ο παγωμένος ώμος αναπτύσσεται χρονικά σε τρία στάδια. Στην αρχή υπάρχει πολύς και έντονος πόνος. Σιγά σιγά ο πόνος χειροτερεύει και οι κινήσεις αρχίζουν να περιορίζονται. Ο πόνος μπορεί να υπάρχει και τη νύχτα και να μην σας αφήνει να κοιμηθείτε. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο και μπορεί να διαρκέσει 6 με 9 μήνες. Κατόπιν, ο πόνος υποχωρεί σημαντικά και σε κάποια φάση μπορεί να σταματήσει και εντελώς. Όμως, η δισκαμψία που έχει αρχίσει από το προηγούμενο στάδιο γίνεται εντονότερη και οι κινήσεις περιορίζονται αρκετά. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο και συχνά μπορεί να διαρκέσει από 4 έως 6 μήνες. Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο της βελτίωσης. Πλέον ο πόνος έχει περάσει και η δισκαμψία αρχίζει και βελτιώνεται. Τυπικά, αυτό διαρκεί από 6 μήνες έως και 2-3 χρόνια, αλλά ο ασθενής επανέρχεται. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά όλα τα χρονικά διαστήματα είναι ενδεικτικά και μπορούν να ποικίλουν σημαντικά από ασθενή σε ασθενή. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Και εμείς οι γιατροί, όταν δεν ξέρουμε, το βαφτίζουμε με τον ιατρικό όρο ιδιοπαθές. Γνωρίζουμε ότι ο παγωμένος ώμος εμφανίζεται κυρίως στις ηλικίες μεταξύ 40 και 60 ετών και είναι πιο συχνός στις γυναίκες. Υπάρχουν κάποιοι γνωστοί παράγοντες κινδύνου. Σημαντικός είναι ο διαβήτης. Η συχνότητα εμφάνισης παγωμένου ώμου είναι αρκετά μεγαλύτερη στους διαβητικούς. Επίσης, η δισκαμψία είναι μεγαλύτερη και συνεχίζεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα δύο πρώτα στάδια, δηλαδή, διαρκούν πιο πολύ. Επίσης, ο παγωμένος ώμος έχει βρεθεί να σχετίζεται και με το θυροειδή, καθώς και με διάφορες άλλες νόσους. Τέλος, μπορεί να εμφανιστεί μετά από ένα τραυματισμό ή μια χειρουργική επέμβαση. Πώς γίνεται όμως η διάγνωση? Τα συμπτώματα και τα στάδια αναφέρθηκαν παραπάνω. Χρειάζεται οπωσδήποτε εξέταση από εξειδικευμένο ορθοπαιδικό.
Θα σας εξετάσει εντελεχώς και θα ελέγξει το εύρος κίνησης του ώμου, συγκρίνοντάς το με την άλλη πλευρά που δεν βάζει. Εδώ βλέπουμε ότι ο ασθενής δεν μπορεί να σηκώσει καλά το δεξί της χέρις σε σχέση με το αριστερό και για να το κάνει, γέρνει στο πλάι. Ένα πολύ σημαντικό γνώρισμα του παγωμένου ώμου είναι ότι στους ασθενείς υπάρχει περιορισμός και στις ενεργητικές και στις παθητικές κινήσεις, δηλαδή και όταν ο ασθενής κινεί τον νόμο του και όταν ο γιατρός κινεί τον νόμο του ασθενούς αντίστοιχα. Αν δεν περιορίζονται και οι ενεργητικές και οι παθητικές κινήσεις ταυτόχρονα, δεν μιλάμε για παγωμένο ώμο. Ο γιατρός σας θα παραγγείλει πιθανότατα μια απλή ακτινογραφία, η οποία είναι πολύ σημαντική στο να αποκλείσει άλλες παθήσεις, όπως παραδείγματος χάρη μια αρθρίτιδα. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να δει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους μαλακούς ιστούς, όπως τους μύες και τους στένοντες. Μπορεί να αποκαλύψει κάποια άλλη παθολογία στον ώμο, όπως μια ρήξη του στροφικού πετάλου, που θα δούμε με λεπτομέρεια σε άλλο βίντεο. Πώς αντιμετωπίζετε το παγωμένο σώμα? Είναι σημαντικό να επισκεφτείτε τον γιατρό άμεσα, ώστε η θεραπεία να αρχίσει έγκαιρα. Το επίκεντρο είναι ο έλεγχος του πόνου και η αποκατάσταση της κίνησης. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ασθενείς βελτιώνονται με σχετικά απλές μεθόδους και χωρίς χειρουργία. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα βοηθούν στον έλεγχο του πόνου και στην υποχώρηση του πρυξήματος. Μια ένεση κορτιζόνης, που είναι ένα πολύ ισχυρό αντιφλεγμονώδες φάρμακο, ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, φαίνεται ότι έχει καλή ένδειξη και η καινούργια θεραπεία με αιμοπετάλια, που θα δούμε με λεπτομέρεια σε άλλο βίντεο. Η φυσικοθεραπεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας. Ο κόσμος συχνά αντιλαμβάνεται ότι η φυσικοθεραπεία είναι απλά μόνο ασκήσεις. Αυτό όμως είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ειδικά στα αρχικά στάδια, η σύγχρονη φυσικοθεραπεία διαθέτει πολλά όπλα που απαλύνουν τον πόνο σημαντικά. Ταυτόχρονα, οι ειδικές ασκήσεις υπό την καθοδήγηση έμπειρου φυσικοθεραπευτή αντιμετωπίζουν το έλλειμμα της κίνησης. Είναι σημαντικό να σας δείξει πώς να κάνετε σωστές ασκήσεις και στο σπίτι επιπλέον των συνεδριών που θα κάνετε, ώστε να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο το χρόνο και να επιταχυνθεί η ανάρρωσή σας. Πολλοί ασθενείς με ρωτούν, χρειάζεται χειρουργείο? Οι ενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας είναι όταν τα συμπτώματα δεν μπορούν να ανακουφιστούν από τις άλλες μεθόδους που προαναφέραμε. Συνήθως, ο ασθενής βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο της πάθησης. Ο σκοπός του χειρουργείου είναι να απελευθερώσουμε το θύλακο από τις συμφύσεις και να τον χαλαρώσουμε. Αυτό συχνά γίνεται με δύο τρόπους ταυτόχρονα. Πρώτα από έξω και μετά μέσα από την άρθρωση. Υπογενική αναισθησία κάνουμε χειρισμούς στον ώμο έτσι ώστε να σκίσουμε μερικώς τον υλώδη ιστό. Κατόπιν πραγματοποιούμε επέμβαση αρθροσκόπησης και απελευθερώνουμε τον υλώδη ιστό, δηλαδή τις συμφύσεις, από μέσα. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν αρκετά καλά αποτελέσματα μετά από το χειρουργείο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η αποκατάσταση μετά το χειρουργείο περιλαμβάνει πάλι φυσικοθεραπεία. Χρειάζεται υπομονή και είναι εξαιρετικά σημαντικό να είστε τυπικοί και να τηρήσετε το πρωτόκολλο κατά γράμμα, γιατί αυτό θα κρίνει και το μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Αυτά είχα να σας αναφέρω για σήμερα. Είμαι ο ορθοπαιδικός χειρουργός Γιώργος Κλωρός. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αν επισκέπτεστε πρώτη φορά το κανάλι μου, μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι εγγραφή εκεί κάτω. Εάν εκτιμάτε χρήσιμες ιατρικές συμβουλές και εκπαίδευση σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τα πιο συχνά και ενδιαφέροντα θέματα ορθοπαιδικής χειρουργικής, είστε στο σωστό μέρος. Η εγγραφή είναι δωρεάν και σας επιτρέπει να ενημερώνεστε άμεσα όποτε ποστάρω καινούργια βίντεο, που γενικά θα γίνεται συχνά. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μην διστάσετε να στείλετε email στο youtube.papaki.chloros.pavla.orthopedikos.gr. Η ομάδα μου και εγώ θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσήλωσή σας και σας εύχομαι πάνω απ' όλα καλή μυοσκελετική και όχι μόνο υγεία.